μαθητές του Δημοτικού Σχολείου στην Ζάκρος στη Σιτία ακολούθησαν το δρόμο του νερού και το εκπαιδευτικό μονοπάτι του Γεωπάρκου της Σιτίας, ένα παιχνίδι βέβαια και εξερεύνησης και γνώσης, πρωτοβουλία των δραστήρων εκπαιδευτικών. Πάμε στην κυρία Ναυσικά Δασκαλάκη, εκπαιδευτικός και διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου στη Ζάκρος στη Σιτία, να την καλησπερίσουμε, να την ευχαριστήσουμε. Χρόνια πολλά και για την ημέρα. Καλησπέρα από την όμορφη Ζάκρο, το ανατολικότερο σημείο της Κρήτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Που τη στηρίζουμε και της έχουμε αδυναμία βέβαια εκεί στην περιοχή μέσα από την εκπομπή μας. Αλλά μας δίνει και αφορμές. Για πείτε μας για την σημερινή δράση. Αρχικά να πούμε ότι η ιστορία αυτής της γης κυλάει χιλιάδες χρόνια παράλληλα με την ιστορία των ανθρώπων. Και μπορεί ο χρόνος των ανθρώπων να αφήνει κενά και να εξερεύνει τα σημεία, όμως ο χρόνος της γης καταγράφει τα σημάδια του με κάθε λεπτομέρεια, στο νερό, στην πέτρα, πάνω σε κάθε γωνιά του περιβάλλοντός μας. Η κοινότητα της Ζάκρου ανήκει στο Γεωπάρκο Σιτίας, το οποίο από το 2015 είναι μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO. Η έκτασή του καταλαμβάνει περίπου 517 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το Δήμο Σιτίας. Σκοπός είναι η ανάδειξη της σπουδαίας γεωκληρονομιάς σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, το σχολείο μας είναι ένα πολύ μικρό σχολείο, μακριά από το άστι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι ευκαιρίες που δίνονται στα παιδιά μας είναι ελάχιστες, για να μην πω ανύπαρκτες. Πόσοι μαθητές, κυρία Δασκαλάκη? Αυτή τη στιγμή το σχολείο μας έχει 25 παιδιά. 25 παιδάκια, μάλιστα. Ναι. Προσπαθούμε λοιπόν να σχεδιάσουμε δράσεις που να προσεγγίζουν όλες τις εκφάσεις της ύπαρξης του ανθρώπου, των δραστηριοτήτων, των προβλημάτων που έρχεται αντιμέτωπος, με σκοπό τα παιδιά να κατανοήσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει. Μέσα από τη συμμετοχή, η γνώση χτίζεται μέσα από την ομαδοσυνεργατικότητα και τη διάδραση. Από την άλλη, το Γεωπάρκο είναι άμεσα συνυφασμένο με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σωστά. Σε αυτόν τον τομέα έχουν σχεδιαστεί πάρα πολλές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα 22 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα νερού, το σχολείο μας, σε συνεργασία με το Γεωπάρκο Σιτίας και τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σιτίας, αποφασίσαμε να οργανώσουμε τη σημερινή δράση. Οι απορίες των παιδιών ποιες ήταν? Οι απορίες των παιδιών. Για το πώς μπορεί να δημιουργήθηκε μια πηγή, τι θα γίνει αν η Κρήτη μια μέρα γίνει έρημος, θα πρέπει να φύγουμε από το σπίτι μας, να ψάξουμε να βρούμε αλλού τόπο να μείνουμε. Τι ήταν αυτοί οι νερόμυλοι, τι χρησιμεύαν. Είχαν πολλά ερωτήματα για το τι ήταν αυτά τα αντικείμενα που είδανε στους νερόμυλους που επισκεφτήκαμε. Ναι. Και μέσα από αυτή τη δράση και τα παιχνίδια, όλα με τρόπο διαδραστικό και παιχνιώδη, τα παιδιά γνώρισαν την ιστορία της πηγής μας, μια ιστορία που κρατά χιλιάδες χρόνια. Κατάλαβαν το πόσο σημαντική είναι η ύπαρξή της στην ανάπτυξη πολιτισμού και στην εξέλιξη της κοινωνίας μας. Το νερό ταυτίστηκε με όλες τις εκφάσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και με τον αγώνα του ανθρώπου για εξέλιξη και για επιβίωση. Ήρθαν σε επαφή, έστω και διαδικτυακά, γιατί η πολύ βροχή δεν μας άφησε να πάμε ακριβώς στα σημεία. Δεν βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες, σωστά? Ναι. Ήρθαν σε επαφή με τόπους που έχουν να κάνουν με την πολιτιστική κληρονομιά και την παράδοσή μας. Γνώρισαν, ναι, αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν παλιότερες εποχές, τη χρήση και τη χρησιμότητά τους. Και φυσικά όλα αυτά συνδέονται με το μινωικό πολιτισμό, που πριν κάμποσα χρόνια, πριν χιλιάδες χρόνια, είμαστε στην Κάτω Ζάκρο. Αν φανταστούμε ότι από μινάρια του αγωγού που διοχέτευε το νερό στον άκρο της Κάτω Ζάκρο υπάρχουν ακόμα στο πλάι των νεκρών. Νομίζω το μεγαλύτερο όφελος και αυτό το οποίο προκύπτει μέσα από την συναναστροφή και τις εικόνες και όλα όσα έζησαν σήμερα τα παιδιά είναι ένα ηχηρό όχι στην υπερκατανάλωση και ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Οπότε πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Και όσο πιο μικρός κάποιος πιάσει μία αξία, μία ιδέα και αποκτήσει σωστή νοοτροπία, νομίζω ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ούτε η γενιά μας, ούτε οι επόμενες γενιές, ούτε η ανθρωπότητα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Κυρία Δασκαλάκη, ένα μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία σας, να είστε καλά.